στη Μαρέβα, στη Σοφία, στον Κωνσταντίνο και στη Δάφνη. Χωρίς την αγάπη τους και τη στήριξή τους, δεν θα βρισκόμουν σήμερα εδώ. Με αυτά τα λόγια, ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ολοκλήρωσε την ομιλία του μετά την εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος. Ενώ η οικογενειακή φωτογράφηση που ακολούθησε έγινε η αφορμή να δούμε σύσσωμη την οικογένεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χαλαρή και χαμογελαστή, τόσο τα παιδιά του όσο και η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι ξεχώρισαν για την απλότητά τους. Ντυμένη casual με τζιν και τίσερ τα παιδιά του και με ένα oversized λευκό πουκάμισο η Μαρέβα, συνδυασμένο με αθλητικά παπούτσια, δεν θύμιζαν σε τίποτα τις κλασικές οικογένειες των πολιτικών που όταν φωτογραφίζονται διακρίνονται από μία δόση υπερβολής. Ποια είναι όμως η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη? Βλέπω ότι στο παρελθόν υπήρχε μία αντιμετώπιση από τα παιδιά που σπουδάζανε, mm-hmm. από τους μαθητές, ότι ακόμα και από τους νέους, ότι το βασικό, το όνειρο ζωής ήταν μία θέση στο δημόσιο. Αυτό λοιπόν έχει αλλάξει. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Από την πλευρά της Ελληνίδας μητέρας της, μια γυναίκα που καθόρισε σημαντικά, όπως λένε, την ιδιοσυγκρασία της Μαρέβα, ο ναυπηγός παππούς της Φίλιππος ήταν τρίτη γενιά Έλληνας της Αλεξάνδρειας και ο πρώτος φοιτητής που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Newcastle του Λονδίνου. Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε το 1956, ενώ υπήρξε πρόεδρος του Νορβηγικού Νεογνώμονα. Ο έτερος παππούς Ματίας, ευεργέτης και χορηγός μεγάλων δωρεών, είχε δική του φαρμακοβιομηχανία στη Βαρσοβία. Ο γιος του, πατέρας της Μαρέβα, συνέχισε τις φαρμακευτικές δραστηριότητες της οικογένειας με έδρα το Λονδίνο. Γνωστός συλλέκτης σπάνιων έργων, σημαντικών νομισμάτων και γραμματοσύμων, για πολλά χρόνια είχε δική του γκαλερί στη Βρετανία. Μετέδωσε λοιπόν στην κόρη του την αγάπη του για τις τέχνες. Η γιαγιά της, Μέρι Άνταμς, προερχόταν από παλιά εμπορική οικογένεια της Τίνου και από Άγγλους προγόνους της Μύρνης, εξού και το ξενικό όνομα. Οι γονείς της γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στην Ελβετία που σπούδαζαν ιατρική. Η Μαρέβα μεγάλωσε με τη γιαγιά της μετά το διαζύγιο των γονιών της, με τον πατέρα της να ζει και να δουλεύει στο Λονδίνο και τη μητέρα της να προχωρά σε τρεις ακόμα γάμους, σε έναν εκ των οποίων, όπως αναφέρει το πρώτο θέμα, παίκτησε τον ετεροθαλή αδελφό της, τον Γιώργη, ο οποίος ασχολείται με τα χρηματιστηριακά. Η μητέρα της είναι η γυναίκα που της μετέδωσε την αγάπη για τη μόρφωση. Με τον Κυριάκο γνωρίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν και οι δυο τους έκαναν μεταπτυχιακές σπουδές στο Χάρβαρντ. Ο Κυριάκος έγινε ο οδηγός της, εκείνος που τιμήσε στα μυστικά και στον τρόπο λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Η Μαρέβα έκανε το μεταπτυχιακό της στο Χάρβαρντ στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, έχοντας ήδη πάρει το πρώτο της πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης στις πολιτικές επιστήμες και το δεύτερο από το Κολούμπια στην πολιτική οικονομία. Αρχικά οι δυο τους ήταν φίλοι, ωστόσο αυτή η σχέση δεν άρχισε να εξελιχθεί σε ερωτική, κάτι που δεν είδε με καλό μάτι η οικογένεια Μητσοτάκη εξαιτίας της ξενικής καταγωγής της. Η αγάπη τους όμως φαίνεται πως ήταν τόσο δυνατή που κατάφερε να ξεπεράσει τα πάντα, ακόμη και τα 5 χρόνια που το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση. Για αυτή την περίοδο, μάλιστα, είπε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο πρώτο θέμα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για όλους μας. Η Ελλάδα, ξέρετε, έχει κάποια στερεότυπα. Έτσι λοιπόν, σχετικά με τέτοιου είδους περιπτώσεις, το μόνο που ακούς πάντα είναι ότι φταίει η γυναίκα. Εγώ ήμουν και είμαι ένας ανεξάρτητος άνθρωπος και οικονομικά και ως προσωπικότητα. Η δυσκολία που αντιμετώπισα στην αρχή ήταν στο κοινωνικό κομμάτι, μια που διάφοροι άνθρωποι με κοιτούσαν κάπως περίεργα. Αλλά οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, ο αδελφός μου, μου στάθηκαν πάρα πολύ σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι τότε κανείς δεν πήγαινε υπέρ της Γκραμπόφσκι. Όλοι ήταν υπέρ του Μητσοτάκη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο, είχαμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Ο Κυριάκος φρόντιζε να έρχεται κάθε μέρα σπίτι, όπου φυσικά έβλεπε τα παιδιά και έτρωγε μαζί τους. Και έτσι αυτά δεν νομίζω ότι είχαν καταλάβει και πάρα πολλά. Πολλοί κόσμος με ρωτούσε γιατί χωρίσαμε, αφού είμαστε τόσο τέλειο ζευγάρι, τόσο τέλεια οικογένεια. Και όμως, σήμερα λέω ότι αυτό έπρεπε να γίνει, διότι υπήρχαν πάρα πολλά κακά κομμάτια, πολλές αρνητικές δυνάμεις. Οπότε όλα αυτά έπρεπε να μπουν στη θέση τους και ο ένας να μπει στα παπούτσια του άλλου. Και έτσι σιγά σιγά αρχίσαμε να ξαναβλεπόμαστε. Αυτό πρέπει να κάνουν όλα τα ζευγάρια, γιατί τέλεια εικόνα σε έναν γάμο δεν υπάρχει. Όλοι έχουμε αδυναμίες και εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αδυναμίες και επόμενο είναι να μου αρέσουν και οι αδυναμίες των άλλων. Κανείς δεν είναι τέλειος.
Ο γάμος τους έγινε το 1997 στην Αγία Ειρήνη, στην Πλάκα, και η Μαρέβα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή, με νηφικό του οίκου Φαλιάκος και χτένισμα από τον Βαλεντίνο και τον Κυριάκο Πανευτική στο πλάι της. Η κόρη του Σοφία γεννήθηκε λίγους μήνες μετά. Στη διάρκεια του εγκαμουβίου της, το ζευγάρι απέκτησε και άλλα δύο παιδιά, τον 17χρονο σήμερα Κωνσταντίνο και την 12χρονη Δάφνη. Η Μαρέβα μοιράζει το χρόνο της μεταξύ της ανατροφής των παιδιών της, αλλά και στη θέση της στο investment banking στην Deutsche Bank, όπου και θα παραμείνει για 12 χρόνια. Αργότερα όμως θα επιλέξει να κάνει τη δική της επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τη Μαρέβα γνωριζόμαστε χρόνια. Είχαμε επιτυχημένες καριέρες, απασχολούμασταν στο εξωτερικό πολλά χρόνια και όταν συναντηθήκαμε, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι δικό μας. Ένα από τα πράγματα που θεωρούσαμε ότι ήταν σημαντικό για το project μας ήταν το concept store, να περιέχει αυτό που έχουμε δει στο εξωτερικό και που βασικά ζηλεύουμε. Σήμερα τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε 100 καταστήματα σε όλο τον κόσμο, από το Παρίσι μέχρι το Ντουμπάι, με ετήσια αύξηση του τζίρου, ενώ μόλις πρόσφατα βρετανικό περιοδικό έκανε ειδική μνήμα στα κομψά προϊόντα της. Είναι επίσης αντιπρόεδρος συμβουλευτικής εταιρείας στην Αθήνα, μια εταιρεία με έδρα την Αμερική που με δική της πρωτοβουλία κατάφερε να δημιουργήσει και το ελληνικό παράρτημα. Μάλιστα, για την επιχειρηματική της δραστηριότητα έχει φιλοξενηθεί και σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως το BBC. But now things have changed in Greece. We are forced to change. We are forced to open up the markets and focus on new opportunities.